Σπηρέ επαγγελματιών, διαρρηκτών υπηκών, γεωργίας πήγαν ρημάξει τους τελευταίους 5 μήνες δεκάδες σπίτια σε ολόκληρη την Κρήτη, εξάρθρωση υπό διεύθυνση ασφαλείας Ρεθύμνου. Το τελευταίο 5 μήνο στην πόλη του Ρεθύμνου είχαμε σοβαρά κρούσματα διαρρήξεων σπιτιών. Συγκεκριμένα οι δράστες, αφού επέλεγαν το σπίτι, χτυπούσαν το κουδούνι και εφόσον διαπίστωναν ότι απουσίαζαν οι ιδιοκτήτες, έριχναν σπρέι, σκληριντή μετάλλων λέγεται, στον ομφαλό της κλειδαριάς και στη συνέχεια τον έσπαγαν. Η λία των Γεωργιανών που είχαν καταφέρει να αρπάξουν χρυσαφικά κοσμήματα φορητούς υπολογιστές από 50 σπίτια στο Ηράκλειο, 30 στο Ρέθυμνο, 10 στο Λασίθι, ξεπερνούν τις 500.000 ευρώ. Οι επαγγελματίες χρυσοδάκτυλοι εντοπίστηκαν επαυτοφόρο την ώρα που επιχειρούσαν να διαρρήξουν ένα διαμέρισμα στην περιοχή της Καλυθέας. Ακολούθησε καταδίωξη στους δρόμους της πόλης, όπου τελικά οι διαρρήκτες ακινητοποιήθηκαν και αφού προέβαλαν και μια στεναρή αντίσταση, συνελήφθησαν. Πρόκειται για 4 Γεωργιανούς υπηκόους, 22, 25, 26 και 45 ετών, κάτοικοι Μαλίων Ηρακλείου, που όπως διαπιστώθηκε χρησιμοποιούσαν επιβατικά αυτοκίνητα, όμοια με αυτά των υπηρεσιών ασφαλείας, ώστε να δίνουν την εντύπωση ότι πρόκειται για αστυνομικών, παραπλανώντας έτσι με αυτόν τον τρόπο τους κατοίκους όπου αυτοί δρούσαν. Η εμπειρία, η λεπτομέρεια και η προσοχή ήταν βασικά χαρακτηριστικά της Σπήρας, η οποία δεν είχε κινήσει υποψίες αφενός γιατί χρησιμοποιούσε αυτοκίνητα όμοια με αυτά της ασφάλειας και αφετέρου διότι ένας εκ των δραστών μιλούσε άπτεστα την ελληνική γλώσσα. Στα αυτοκίνητα των δραστών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία και ένας μεγάλος αριθμός κοσμημάτων που προήρχονται από προηγούμενες κλοπές που είχαν διαπράξει. Επίσης, έρευνα που έγινε στα Μάλια, σε συνεργασία με την Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου, βρέθηκε μεγάλος αριθμός κοσμημάτων, εκτάσεις και βασίες ηρωίνης, χασίς και διάφορα φάρμακα ψυχιατρικά. Η αστυνομική διεύθυνση του Ρεθύμνου βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τις υπόλοιπες αστυνομικές διευθύνσεις του νησιού προκειμένου να εξεταστεί τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες υποθέσεις, ενώ ακόμα ερευνάται η συμμετοχή τους στις υποθέσεις διαρρήξεων κοσμηματοπολίων σε Μπαλί και Αβελιανό Κάμπο.